Η πρώτη ερώτηση είναι η Taxi Beat. Πού ιδρύθηκε, πότε ιδρύθηκε και πού είχε έδρα. Είχε έδρα στο Λονδίνο ή είχε στην Ελλάδα. Ποια ήταν η μορφή του τμήματος της Ελλάδας. Ήταν θυγατρική και ποιες δραστηριότητες της. Ήταν θυγατρική, ήταν παράρτημα, τι ήταν. Αυτή η λογική του νεοφιλελεύθερου διαπλεκόμενου καπιταλισμού, αυτό είναι, εάν δεν το χτυπήσετε όλοι μαζί, εσείς απελευθερώνεστε, η πολιτική, όχι εγώ. Εγώ τι ξέρω, τη δουλειά μου, ταξιζήσει μου, ταξιζήσει, θα πεθάνω. Θα το παλέψω μέχρι θανάτου, όσες αγωγές να μου κάνουν και όσες απειλές είπα να μου στείλουνε. Εμείς ιδρύσαμε την εταιρεία στο Λονδίνο και θα σου πω και γιατί. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν αποφάσισα να ξεκινήσω με αυτή την ιδέα, δεν είχα λεφτά. Δεν είχα φράγκο. Έτσι. Βρήκα επενδυτές. Βρήκα κάποιους επενδυτές, οι οποίοι είναι αυτοί που λέμε τρελοί. Family and fools που λένε, που σου βάζουν τα λεφτά για μια τρελή ιδέα στην αρχή. Εξφάλιζα αυτούς τους επενδυτές, αλλά ήξερα τότε ότι υπάρχει, όταν παίρνεις ένα νέο από ένα επενδυτή, υπάρχει ένα momentum, ξέρεις. Για ένα λίγο διάστημα, κάποιες μέρες, εβδομάδες, μπορεί να στα βάλει τα λεφτά. Αν περάσει πολύ μεγάλος χρόνος, δεν τον έχεις και σίγουρο. Έψαξα να βρω με τον λογιστή μου πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να ανοίξω την εταιρεία στην Ελλάδα, να ανοίξω το τραπεζικό λογαριασμό και μετά να μου βάλει τα λεφτά. Μιλάγαμε για περισσότερο από 1 με 2 μήνες τότε. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Και αποφασίσαμε να ιδρύσουμε εταιρεία στην Αγγλία για να μπορέσω να διασφαλίσω τα λεφτά που μου υπόσχεθηκαν τότε. 40.000 ευρώ, τίποτα σπουδαίο. Ανοίξαμε την εταιρεία στην Αγγλία μέσα σε 1 ημέρα. Την επόμενη ημέρα είχαμε ανοιγμένο τραπεζικό λογαριασμό και στο τέλος της εβδομάδας είχαμε τα λεφτά στο λογαριασμό μας. Αυτό, γι' αυτό το λόγο ακριβώς η εταιρεία υπάρχει σήμερα και συνέβη το γεγονός Taxi Beat. Μετά προσπαθήσαμε να ανοίξουμε και το υποκατάστημα στην Ελλάδα για να έχουμε μια νόμιμη παρουσία. Το υποκατάστημα μας πήρε 45 ημέρες.